Γρηγόρη, χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαι κοντά σου. Σε λίγα λεπτά έρχομαι να τα πούμε όλα. Είναι φωνάρα. Είναι ταλεντάρα. Είναι κουκλάρα. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. Φέρε υποβρύχια ή σφινάκια για το σβήσιμο. Και αφού όλα τις τελειώνουν σε άρα, άρα νιώσε. Σε νιώθω κοντά μου. Βέβαια που δεν είσαι εδώ. Η καρδιά προδίδει. Όσα εγώ δεν αντέχω να πω. Ξανά και ξανά. Ξανά, ξανά σαν το πρώτο. Και μην ξεχνάς. Ξεχνάς, αχ πόσο εύκολα ξεχνάς. Όλα όσα ζήσαμε σβήνει σαν να ήταν έρωτας μιας βραδιάς. Ας υποδεχτούμε τη Μαρσό. Γιατί μου το χάλασες, πες μου γιατί τα παρατήσες. Το όνειρο που άντεξες στη μέση μου το αφήσες. Γιατί με κρόνωσες, γιατί με σκότωσες. Αυτό το χαμόγελό σου μου ανοίγει την καρδιά κάθε φορά. Σταμάτα, Γρηγόρη. Μα αλήθεια. Μας αξίζουν τα καλύτερα. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε τώρα η αφίσα. Μάλιστα. Από την περιοδία σου που έχει ήδη ξεκινήσει, Λάρισα 13 και 14. Είμαστε τώρα. Εδώ, βλέπω εδώ πέρα. Αυτή είναι εδώ η αφίσα, έτσι πολύ ωραία. Τρίκαλα 15, Ιωάννινα 16, Πάτρα 17, Καλαμάτα 18. Σε τι το πήρε, ε? 6 μέρες, 6 πόλεις. Γιατί? Τι εννοείς, έτσι κανονίστηκε. 6 μέρες σε 6 πόλεις. Σε 6 πόλεις και σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες. Από τις 6 Μαρσό. Τι κάνεις, ρε κοπελιά, πού είσαι μαθιά σου. Πολύ καλά είσαι. Καλά είμαι. Θυμάσαι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε? Ναι, ξέρεις πόσο άγχος είχα. Εγώ αν το θυμάμαι και τώρα βλέπω άλλη Μαρσό. Δεν είχα κοιμηθεί 2 μέρες, παιδί μου. Να σου πω, και τώρα το έδωσε και κατάλαβε. Τώρα γρήγορα έξα κάτι ύπνο που θα ερχόμουν. Πάνω από 20 ώρες κοιμάμαι. 11. Είδες πως είναι όμως πια η εμπειρία, ε. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και σε γνώρισα κιόλα και. Εντάξει, είναι και πιο ωραία σήμερα. Και εγώ σε γνώρισα. Και... λοιπόν, άκου τώρα, επειδή θα πούμε μερικά πράγματα, γιατί έχει ξεκινήσει και έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια και όλα αυτά. Θα σου κάνω γρήγορε ερωτήσει. Ναι. Που θέλω λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει με σένα πια. Είσαι έτοιμη? Είμαι πανέτοιμη. Πολύ ωραία. Ρόσμαλι ή ξυρισμένο κεφάλι? Ρόσμαλι. Φαρδί παντελόνι ή στενό? Φαρδί παντελόνι. Λεφτά ή δόξα? Λεφτά. Ελένη Φουρέιρα ή Μπίλι Άιλις? Συγγνώμη, αλλά εντάξει, η Μπίλη είναι πιο, αλλά αγαπάμε πάρα πολύ. Εντάξει, σε καταλαβαίνω, αλλά μην αρχίσεις να γίνεσαι αυτό. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία, Μπίλη Άιλις λοιπόν. Να γίνουν τα τραγούδια σου παγκόσμιες επιτυχίες ή να είσαι πάντα ευτυχισμένη? Να είμαι πάντα ευτυχισμένη. Να σε κερατώνει ο σύντροφός σου ή να είναι τσιγκούνες? Να με κερατώνει καλέ. Απαπα, όχι, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, τσιγκουνιά. Καλύτερα κερατάς παρά με τσιγκουνιά. TikTok ή Instagram? TikTok. TikTok, ε. Ναι. Μάλιστα. Να μπορούσες να αλλάξεις το παρελθόν ή να έξερες το μέλλον? Να μπορούσα να αλλάξω το παρελθόν. Ναι. Ναι. Γιατί θα με τρομάζει πολύ το να ξέρω το τι θα συμβεί. Έχεις πολύ δίκιο. Γιατί αν άλλαζες το παρελθόν, ουσιαστικά θα έφτιαχνες και το μέλλον. Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα. Πάρα μαγειρική στο σπίτι, delivery? Delivery. Δεν μαγειρεύεις? Δεν μαγειρεύω. Τοστ, μακαρόνια. Αυτά, ε. Okay. Ακαμάτρα λέγεται ή ακαμάτα. Ακαμάτα. Okay. Ταξίδι με παρέα ή με σύντροφο? Με παρέα. Ξέρω πολλά. Να διαβάζεις τη σκέψη ή να είσαι αόρατη? Να είμαι αόρατη. Αόρατη. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Τι θα ήθελες, γιατί? Δεν μπορώ να τα πω αυτά που έχω σκεφτεί. Θες να πας κάπου? Θα να πω κάπου, ναι, να δω κάποια πράγματα. Ωραία, να ζεις χωρίς ταινίες ή χωρίς μουσική? Χωρίς ταινίες. Χωρίς ταινίες. Ναι, ναι. Θα μπορούσες, ε? Θα μπορούσα, ναι. Ωραία. Θα σου έλεγα ότι μπορείς να μιλήσεις όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ναι. Όλες. Ναι. Ή να μιλάς με ζωάκια? Να μιλάω με ζωάκια. Να μιλάς με ζωάκια. Και να ξέρεις, όταν ήμουν μικρή, ναι, και έβλεπα παιδικά, την Ντόρα ας πούμε που μίλαγε, έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου ότι έχω κι εγώ αυτό το χάρισμα. Ναι. Και πήγαινα ας πούμε στην Εγάδα, της έλεγα, με καταλαβαίνεις, αλλά δεν με καταλάβαινε. Ναι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο την τώρα τη μικρή εξερευνήτρια. Έτσι, με μια τσάντα στην πλάτη, οπότε θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία δουλειά. Ο Μπούτς μου λείπει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αστέρι στο Walk of Fame στο Los Angeles ή να συνεργαστεί με το Weekend. Να συνεργαστώ με το Weekend. Αλήθεια. Ναι. Τρέξιμο ή περπάτημα. Περπάτημα. Bowling ή ψάρεμα. Bowling. Αν και δεν μπορώ, επειδή έχω αυτά τα νύχια. Αυτό είναι αλήθεια. Θα το πιάνω έτσι. Αυτοκίνητο ή μηχανή. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Κρύο ή ζέστη. Κρύο. Κρύο. Δεν μπορώ. Κι εγώ κρύο. Υποφέρω δεν μπορώ πια να αναπνεύσω. Κρύο. Δεν μπορώ. Συμφωνώ. Λιακάδα ή χιονοθύελλα. Λιακάδα. Λιακάδα. Καρναβάλι ή τσίρκο. Τσίρκο. Όχι, όχι τσίρκο, γιατί έχει αυτό με τα ζωάκια που όχι, δεν απαγορεύονται τα ζώα στο τσίρκο. Απαγορεύονται. Στην Ελλάδα ναι, τα καταφέραμε εδώ και χρόνια. Τσίρκο τότε. Πολύ ωραία. Να σου πω, σε καρναβάλι τι είναι, ξέρεις τι, δεν έχω πάει ποτέ. Έχεις ντυθεί όμως καρναβάλι. Ναι, ντύνομαι. Ναι. Σε κάνα πάρτι που θα κάνω και με τους φίλους μου και αυτά. Ας πούμε, πέρσι δεν ντύθηκα. Τι ντύθηκες. Κλόουν. Ναι. Ναι. Δεν διέφερε πολύ από την κανονική στολή. Τι λες. Λοιπόν, ωραία είναι τα καρναβάλια μέσα με παρέα. Και εμένα μου αρέσει. Συνεχίζω, γόβες ή μπότες. Μπότες. Μπότες, ε. Ναι, ναι, δεν μπορώ τα ψηλά. Δεν σε έχω, θέλω να σε δω. Φοράω. Φοράς. Απλά, όταν ξυπνήσω και πω, σήμερα θα κάνω την αλλαγή, αλλά δεν είναι το στυλ μου. Πάρα πολύ ωραία, έχει και κάτι άλλο, δεν τα λέω. Πήραμε μια γεύση το τι σημαίνει στη ζωή της και το πώς ακριβώς σκέφτεται. Κουράστηκα να διαβάζω. Κοιτάξτε εδώ, πέρα, εδώ, κοιτάξτε τι έχει μέσα εδώ για, τώρα, για, τη, για όλα αυτά που έκανε τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή λέει: έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ με τίτλο Witch από τη Μήνυση Universe. Στο δίσκο υπάρχουν ήδη γνωστά τραγούδια ξανά και νιώσιμα. Καθώς και η πρόσφατη επιτυχία ξεχνά, η οποία συνοδεύεται με τι ονομάσει που έχουν καταλάβει. Το Girl Dream που κύρισε, το ειδικό Save και του ονομάσει που έχουν καταλάβει. Πρόσφατα έγινε απονομή για τι πωλήσει του άλμπουμ Τσίκα. Τα πλατινένια Sings, Vodka Vicino και το μεγάλο λάθο. Μέχρι σήμερα το Τσίκα έχει συγκεντρώσει 30 εκατομμύρια στο Spotify και 50 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Τα λιγουρεύεστε, σηκωθείτε από καναπέδες. Τα έχω όλα, βλέπεις. Αμάν ρε, πολύ πράγμα. Έτσι είμαι. Πυροβολής. Πώς νιώθεις που πήγαν όλα καλά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι είμαι... ίσως και στην καλύτερη στιγμή της καριέρας, ας πούμε. Πόσα χρόνια τώρα κλείνει η Μαρσό. Η Μαρσό, εντάξει, ξεκίνησε από τα 16, απλά δεν την ήξερε. Δεν πειράζει. Ναι, ας πούμε, δεν πειράζει. Πάντα όταν ξεκινάμε μπορεί να μας ξέρει κανένας. Πόσα χρόνια κλείνουμε, το 24, πόσα χρόνια κλείνεις. Κάτσε, γιατί δεν είμαι και καλυσματικό. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 χρόνια θα σου πω. 7 χρόνια. Στα 7 χρόνια που θεωρούνται και χρόνια. Τα 7 χρόνια είναι χρόνια φαγούρας. Ναι, γιατί όλα τα 7 ξέρεις είναι τα 7 κακά της μοίρας. Τα 7 αυτά. Δεν θεωρείται παράξενο νούμερο, εσένα σου πάει καλά. Μου πάει καλά, ναι, ναι, ναι. Μου πάει καλά. Έβγαλα και το δίσκο μου τώρα. Ναι, Witch. Το Witch. Το Witch. Μάγισσα. Μάγισσα. Που το γράφουμε, ας πούμε, σαν logo Beach. Mm-hmm. Και είναι μια πράσινη γραμμή από πάνω, όπου το κάνει Witch. Μάλιστα. Έξυπνο. Εσύ δεν σκέφτεσαι αυτά. Ο Σολμάιστερ. Άρα Σολμάιστερ. Άρα Σολμάιστερ. Δεν τον αφήνει έτσι μαζί συνέχεια. Όχι, όχι, δεν. Καλά κάνει. Εμένα μου αρέσει που κάνετε τέτοια. Όχι, λέω γιατί ξέρει, πιστεύει ότι κάποια στιγμή κλείνουν οι κύκλοι. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω 10 χρόνια, 20 χρόνια με κάποιον. Ναι. Ας πούμε τώρα, λέγαμε, Άννα Βύση με Νίκο Καρβέλα. Λέω τώρα εγώ ένα ακόμα πράγμα. Ακόμα μαζί. Ακόμα είναι μαζί. Λες, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, μήπως η Άννα. Πέρα το ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι φανταστικός, ναι, δεν το ναι, συζητάω ναι, τώρα ναι, ναι. Ο άνθρωπος και δεν μιλάω μόνο για την Άννα που έχει γράψει, έχει γράψει για τόσο κόσμο και τεράστιες επιτυχίες. Ναι. Λες όμως κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μήπως να ακούσουμε και κάτι άλλο από άλλους. Μήπως δημιουργήσουν κάτι στην Άννα πάνω. Αυτό λέω. Ξέρεις τι, άμα έχεις βρει, ας πούμε, την συνταγή της επιτυχίας, γιατί να το αφήσεις και να ρισκάρεις. Άμα πάει καλά. Σωστά. Ας το συνεχίσεις. Σωστά. Όχι, λέω, μήπως ξέρεις κάποια στιγμή όλοι οι κύκλοι κλείνουν, γιατί λέω, θα δοκιμάσω και κάτι άλλο. Μήπως κάποιος άλλος δημιουργός πιάσει μια άλλη πτυχή. Νομίζω ότι κάποιες σχέσεις, ρε παιδί μου, είναι πολύ καρμικές. Και θεωρώ ότι η σχέση μου με το Σόλ, ας πούμε, είναι πολύ καρμική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι. Δεν κόβεται. Δεν σα το εξηγήσω. Είναι από αυτά που θα είμαστε παππούδες και θα. Είσαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Μακάρι, ναι. Πραγματικά το εύχομαι μέχρι τα βαθιά γεράματα να είσαστε παρέα. Να σε καλά για άλλη την πίκρα, για όλο το δάκρυ. Να σε καλά για την αγάπη, το κάτι μεγάλο. Μα ευχαριστώ. Yeah.
την τελευταία φορά που ήρθε ήταν πριν 2 χρόνια ή 3. Ήταν πριν 2 χρόνια. 2 χρόνια. 2,5 χρόνια. Τι έχει συμβεί σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Τι έχει γίνει. Αρχικά έχω βγάλει και 2 άλμπουμ. Ναι. Έτσι. Και νιώθω ρε παιδί μου σαν να βρίσκω πιο πολύ τον εαυτό μου, το τι μου αρέσει μουσικά, το τι μου αρέσει γενικά στην ζωή μου, το τι περιμένω από τους ανθρώπους μου και τέτοια. Πλέον ξέρεις, είμαι και στα 6 χρόνια τώρα ψυχοθεραπείας, 6 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι κάθε χρόνο αλλάζω πολύ. Πας κανονικά στην ψυχοθεραπεία. Καλέ. Πόσες ναι. φορές την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Ναι, ναι. Συγγνώμη αν γίνομαι διάκριτος, αλλά τι ανακάλυψες γιατί μ' αρέσω αυτά τα 2 χρόνια, 2,5 ψυχοθεραπείας μέχρι που σε είδα. Ανακάλυψα πολύ ότι δεν μπορούσα, ας πούμε, το να επικοινωνήσω αυτά που ένιωθα αρκετές φορές. Και ή δεν τα επικοινωνούσα καθόλου, ή τα επικοινωνούσα με λάθος τρόπο. Α, οπότε ίσως να κάποιον μην καταλάβαινε και τι ακριβώς ήθελες. Ακριβώς. Ναι. Οπότε έκατσα, έχω ακόμα πολύ δρόμο, αλλά θεωρώ πως βρήκα, ας πούμε, ακριβώς το τι περιμένω από τους άλλους. Mm-hmm. Και όποιος είδα ότι δεν μου έκανε καλό, έφαγε και κόβηκε. Ο έρωτας της ζωής πόσο ρόλο παίζει? Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Θα πεις με μια... Βεβιά. Με μια ανάσα, το μεγαλύτερο και... και λιποθύμησε. Και λιποθύμησε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι η main πνιγή. Ωραία. Ναι. Η main πηγή έμπνευσής είναι μας, πηγή βασικά. Ή πληγή. Και πληγή και πηγή. Πηγή γιατί... Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, συγγνώμη, νιώθεις πολλές φορές ότι δημιουργείς, γιατί και εσύ δημιουργός είσαι. Όταν έχεις πληγωθεί ή όταν είσαι ερωτευμένη. Άκου. Όταν είσαι χαρούμενος ναι. και δεν έχεις κάτι που σε τρώει, ας πούμε, τι θα πεις, α, περνάω τέλεια, παιδιά, χαχά. Δεν ενδιαφέρει κάποιον. Ενώ όταν πονάς και έχεις κάτι που σε τρώει, έχεις να πεις και που με άφησε και που με έκανε και που τον θέλω πίσω και που το κάνει. Πάμε και να πιούμε και δύο ποτά και κλάψε. Αλλά ρε, μη στεναχωριέσαι, θα γυρίσει το γνωστό. Αυτό, δηλαδή ότι ένας έρωτας και μια πληγή πάντα θα σου ξυπνήσει την έμπνευση. Ξέρεις κάτι, είχα γράψει στο βιβλίο μου ότι για τους μακιγιασμένους φαύλους, λέω τώρα θυμήθηκα, ότι πάρα πολλοί δημιουργούσανε οι ίδιοι το τέλος της σχέσης τους. Εννοείται. Για να μπορούν να έχουν την προσοχή των άλλων. Έτσι. Αν σου έλεγα τι συμπέρασμα έχεις βγάλει μέχρι τώρα από τον έρωτα, είναι από ότι... τον έρωτα. Ναι, ότι... ότι πονάει. Πονάει. Πονάει πάρα πολύ. Πονάει, αγάπη, μάτια μου, πονάει. Και αυτό το ξέρω από όλους πιο καλά. Ποιος το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι. Ο Ρόκος. Γεια σου, ρε Στέλιο. Του έχω τραγουδήσει. Του Ρόκου. Λοιπόν, να το πω το story time. Μεγάλος καλλιτέχνης. Τεράστιος. Μεγάλος, ναι. Η παλιά μου δασκάλα φλαμένκο ναι. ήταν η πρώην του Στέλιου Ρόκου. Σε σχέση. Ναι. Μάλιστα. Και ήμουνα στη Ραφίνα, στο χωριουδάκι μου εκεί και τελείωσα από το μάθημα και είχε ακούσει η δασκάλα μου ότι τραγουδάω. Και μου λέει, να σου πω, εσύ μετά από το μάθημα, για κάτσε λίγο που σε θέλω. Εγώ λέω. Τότε ήμουνα, δεν ξέρω καν πόσο ήμουνα. 12-11 χρονών. Α, τόσο. Πολύ μικρούλα. Μπορεί και μικρότερη. Και μου λέει, τον Στέλιο το ξέρεις? Εγώ δεν τον ήξερα. Και του λέω, όχι. Και μου λέει και για τραγούδα του. Και του τραγούδι, ας πούμε. Δεν το θυμάται. Και μου λέει, είσαι πάρα πολύ καλή και να κάνεις και τα μαθήματά σου και να το... Φοβερή. Και πάω μετά στην μάνα μου και της λέω, μάνα, πήγα και τραγούδισα σε ένα Στέλιο. Και μου λέει, ποιο Στέλιο? Λέω, ένα ρόκα, ρόκο, δεν μου λέει, στο Στέλιο Ρόκο τραγούδισε, σου λέει. Και είχε πάθει σοκ. Στέλιος, πολύ γλυκός. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καλό παιδί. Και είναι πολύ γλυκιά ανάμεσα. Πολύ. Και για μένα και μεγάλος καλλιτέχνης, όπως το λες. Που γράφει και αυτό τα τραγούδια και μόνος του. Φανταστικός, και φανταστικός. Φανταστική. Και επίσης είναι πολύ ωραίος δημιουργός. Έχεις δει κάνει με ξύλο? Όχι, δεν έχω δει. Α, δεν το πιστέψεις. Τα έργα του, του Στέλιου με ξύλο, μπορούν να πουληθούν στα ακριβότερα ξενοδοχεία του κόσμου. Ναι. Εσύ. Κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το τραγούδι, δηλαδή πιάνουν τα χέρια σου να φτιάξεις κάτι, να σχολιάσεις, να ζωγραφίσεις, να βγάλεις φωτογραφίες, κάτι να κάνεις. Χαζοζωγραφίζω, δεν ζωγραφίζω κανονικά. Ξέρεις, mm-hmm. μόνη μου στο μπλοκάκι μου. Από άλλη τέχνη, ας πούμε, χορεύω άμα. Στο Instagram πώς θα πας? Καλά, τα πάω. Παρακαλώ, για να πάμε να δούμε λίγο το Instagram της Μαρσό. Τι να δούμε πάλι. Πόσους followers έχεις, θυμάσαι? Λίγους. Πόσους? Λίγους, 90.000, κάτι τέτοιο. 94,5 μου λένε. Ούτε 100 δεν έχω φτάσει, ρε παιδιά. Παρακαλώ, πάμε ρε παιδιά.
Πάμε να ρίξουμε ένα κουτάκι. Κάντε κανένα follow, ρε παιδιά. Πάμε, παρακαλώ, να ορίστε, ακολουθήσαμε κι εμείς. Παρακαλώ, πάμε, ρε παιδιά, να σπάσουμε το φράγμα των 100.000. Πείτε το και στους φίλους σας, μπείτε μέσα. Και άμα σπάσει. Ναι. Τι να κάνω, giveaway, κάτι να κάνω. Θα κάνουμε ένα giveaway, θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Σκέψτε το. Ωραία, δεν ξέρω. Λοιπόν, να το γουίτ στο εξώφυλλο. Το εξώφυλλο, μάλιστα. Ωραίες φωτογραφίες, ωραίες. Ευχαριστούμε. Ωραίο, μάλιστα. Πολύ ωραία. 90.000% δεν είναι και άσχημο. Πόσο καιρό το έχεις ανοίξει στο Instagram? Από όταν ήμουνα 17, 16. Α, το έχεις πολύ. Ναι. Για πάμε παρακάτω λίγο, παρακαλώ, να δούμε κάτι που, έτσι, κάτι που θα μπορούσε να ήταν μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία, ίσως. Όχι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Εκεί η τριάδα ποια είναι, η τριάδα. Ποια είναι η τριάδα? Αυτή η τετράδα. Α, εδώ είναι οι χορευτές μου. Και είμαστε στο βίντεο κλιπ του Μαύρο Καρέ Κοντό. Μαύρο Καρέ Κοντό. Μάλιστα. Και μόνο εσύ το έχεις αυτό. Όλοι οι άλλοι είναι ξανθοί. Ναι, ναι. Χρωματιστά. Να σου πω πόσους χορευτές έχεις, πολλούς πια? Πολλούς. Ανάλογα το σοου. Ανάλογα το σοου. Ωραία, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εκεί που είσαι μετά που σηκώνεις το χέρι, στη δεξιά-δεξιά. Εκεί είμαι πριν από το μεγαλύτερο μας live με το Σαλμάιστερ φέτος που το κάναμε στην Τεχνόπολη το καλοκαίρι. Έσπασε ρεκόρ από κοινό. Και είχαμε φτιάξει τώρα μια υπερπαραγωγή. Χορεύτριες. Ήτανε. Ωραία, μ' αρέσει και πάνω στη σκηνή, είσαι πολύ εκφραστική. Ήταν σοου τρελό. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, έγινε και κάτι που δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσουμε, επειδή ήδη σχολιάστηκε. Η ιστορία που έβαλες στο τραγούδι στην τεφροδόχο της μαμάς σου. Α, στο TikTok, ναι. Για το θαύμα σου, δώμα του θαύμα, παιδί. Εγώ το θεώρησα πολύ γλυκό. Ναι, οκ. Okay. Έτσι, δεν ξέρω, υπήρξαν και κάποιοι που βρήκαν κάτι αρνητικό. Όχι ότι μας νοιάζει. Ναι, 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 okay. Απλά θέλω να πω, μπήκες στη διαδικασία να απολογηθείς καθόλου? Όχι, γιατί, ρε παιδί μου, η μαμά είναι δικιά μου. Δηλαδή, άμα θέλω, ας πούμε, το να κάνω ένα αστείο ή ένα TikTok, δεν θα απολογηθώ. Όχι, αλλά μου φάνηκε πολύ γλυκό αυτό. Δηλαδή, δεν λέμε καμιά φορά συγγνώμη, γιατί έχεις μια φωτογραφία, ναι, ναι, του ανθρώπου που αγαπάς. Ναι. Στη φωτογραφία είναι μια φωτογραφία, δεν είναι κάτι. Ναι. Εσύ νιώθεις ότι έχει ψυχή αυτή η φωτογραφία. Ναι, ναι. Και λες, παιδί μου, έχω δει ανθρώπους πραγματικά να βάζουν τη φωτογραφία εδώ, να του βάζουν ένα ποτήρι κρασί και ένα ποτήρι κρασί και αυτή για τον φίλο τους, για τον πατέρα τους, για τον αδερφό τους και γουστάρουν να πιούνε. Δηλαδή, σε αυτό, τι αρνητικό μπορείς να βρεις εσύ, ρε φίλε, και να μου πεις ότι τι, γιατί πίνουμε τον δικό μου τον άνθρωπο, γιατί έτσι μου κάνει καλό? Θεωρούν κάποιοι άνθρωποι ότι ξέρεις. Κάποια πράγματα, ας πούμε, ότι δεν τα αγγίζουμε καν, δηλαδή ότι... Δεν αγγίζουμε ποιο, άμα δεν αγγίζουμε ένα δικό σου άνθρωπο. Ακριβώς. Με σεβασμό που αυτό. Δεν θέλεις. Το δικό μου τον άνθρωπο μένα μου κάνει καλό, τι σε πειράζει? Έτσι είναι, έτσι είναι. Μην δίνεις σημασία. Καλέ, δεν δίνω σημασία, όχι. Μάλιστα. Μα, και το TikTok πια έχει γίνει μια πολύ τοξική πλατφόρμα. Έλα. Δηλαδή μπαίνει ο κάθε επικραμμένος και γράφει. Το μίσος και η κακία που βγάζουν πια. Έχει βγει πολύ δυνητήριο που λέμε. Όλοι περιμένουν, κάνε το λάθος, κάνε το λάθος, κάνε το λάθος το τόσο και εμείς θα σε αποτελειώσουμε, φίλε. Κάνε το λάθος, δεν μπορεί ένα λάθος, δεν θα κάνεις, θα κάνεις. Δεν μπορεί, άνθρωπος είσαι. Κάτι θα γίνει, μια στραβή θα γίνει. Καπ! Και τέλειωσες. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Το Μαύρο Καρέ Κοντό έχει γίνει viral στο TikTok, νομίζω. Έχει γίνει viral στο TikTok, ναι. Και έχει γίνει viral γιατί είναι, ρε παιδί μου, σαν reference στο Ο Θαύμα, που είναι το τραγούδι του Τάκη Τσάν. Ράπερ διαχρονικός, ήταν και πολύ και καλός. Σε ζητανή. Και μου έκανε και την τεράστια τιμή και ήρθε στο βίντεο κλιπ μας με το Σολ πάλι στο ξανά. Τεράστια μου τιμή και τον λατρεύω. Οπότε έγινε viral. Ένωσε κάπως και τη γενιά που άκουγε παλιά hip hop, ας πούμε, και ξανά επέστρεψαν και είδαν, ας πούμε, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, τι το έκανε αυτό το κομμάτι. Οπότε ένιωσα ότι ναι, κάπως ενδιαφέρθηκε αρκετός κόσμος, ας πούμε. Τέλεια, πολύ ωραία. Τώρα εσύ, καταρχάς, έχεις χάσει, από ό,τι ξέρω, 10 κιλά. Έχω χάσει, ναι. Αλλά δεν φαίνεται γιατί φοράς τα φαδιά στο ρούχο. Κάνεις γυμναστική, κάνεις κάτι, τι? Κάνω γυμναστική, ναι. Και απλά από το καλοκαίρι έχω βάλει πολύ χορό και στα σόου μου, βασικά. Ωραία. Οπότε εκεί πέρα χάνεις κιλά και στις πρόβες. Και στα κλιπ, ναι, ναι. Το μαλλί θα το άλλαζες από Μαύρο Καρέ? Δεν ξέρω. Κοίτα. Δεν θα πω όχι, γιατί ποτέ. Μιλάς ποτέ. Ποτέ. Αλλά τώρα όχι, δεν το άλλαζα. Κοίταξε, κάποια στιγμή θα το κάνεις. Μπορεί, ρε παιδί μου, θα δούμε.
Eurovision θα πήγαινες? Θα πήγαινα. Θα πήγαινες, ε? Ναι, με. Θα πήγαινα φουλ, θα πήγαινα. Δεν σε αγχώνει ότι μπορεί, χτύπα ξύλο. Να μην πάει καλά το τραγούδι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα γίνεται. Πλέον εγώ στεναχωριέμαι τόσο πολύ για τα παιδιά που πηγαίνουν, γιατί έχουν μπει αυτές οι επιτροπές. Ναι. Βοηθάνε μια χώρα την άλλη. Δηλαδή, σε καλά καθόμενα να πάει μια κοπέλα νέα ή ένα παιδί, πάει να προσπαθήσει, ρε παιδί μου. Καταρακώνεται το τραγούδι, επειδή ποιο ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, και μετά πρέπει να απολογηθεί και το παιδί αυτό και νιώθηκε άσχημα ότι έμ δεν εκπροσώπησε καλά τη χώρα του. Έμ κάποιοι το θεωρούν ατάλαντο. Έμ αρχίζω και λέω, συγγνώμη λίγο. Απάω εγώ, θα κάνω τόσο αγώνα για τη χώρα μου, γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος το κάνω και για την πατρίδα μου. Δεν είναι ότι θα κερδίσω πια καμιά. Ότι θα γίνω παγκόσμιο ένταλμα. Λοιπόν, και από πάνω να έρθω πίσω και να με βρίζουν και όλοι. Αξίζει τον κόπο. Κοίτα, είναι πολύ αγχωτικό και πολύ μεγάλο βάρος, αλλά άμα πας, ας πούμε, με κάτι που σε εκπροσωπεί πολύ σαν καλλιτέχνη κυρίως και είσαι σίγουρος για τη δουλειά σου και δώσεις, ας πούμε, τον καλύτερό σου αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι. Ναι. Εγώ θα τους έλεγα, θα πάω, αλλά ξέρετε, μπορώ να βγω και τελευταίοι. Πείτε μου ότι δεν σας πειράζει, τώρα όλοι στείλτε μου, δεν θα σας πειράξει. Στείλτε μου μηνύματα. Ότι δεν θα σας πειράξει, θα πούμε τελευταία. Αν σας πειράξει, δεν πάω. Θα πάει η Μαρίνα φέτος και θα το σηκώσει όμως. Μακάρι, Μαρίνα Σάτι. Ωραία, θα Μαρίνα. Θα το σηκώσει. Μακάρι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, μας μένει ότι κάνεις μία μικρή περιοδία τώρα ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Που αυτή θα συνεχιστεί και τον άλλο μήνα, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο. Όχι, όχι, τίποτα. Τίποτα. Φεβρουάριο τώρα και για το Βαρεντίν και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Καλοκαιράκι κάτι που ετοιμάζει έτσι. Κάτι μυστικά ετοιμάζει. Στα μπουζούκια θα μπορούσε να δουλέψει. Έρχεται ο Ρέμος και σου λέει γεια σου, μας όσα θέλει στο πρόγραμμά μου. Ναι. Κοίτα, θα πήγαινα. Η Βύση, έρχεται η Βύση. Με τη Βύση θα πήγαινα φουλ. Γιατί νιώθω. Γιατί με τον Αντώνη, γιατί δεν πήγαινα. Όχι, όχι. Δεν είναι ότι. Όχι, γιατί έχει πρόβλημα, αλλά σου φαίνεται λίγο πιο λαϊκό το πρόγραμμα. Τον εκτιμώ πολύ. Απλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα εγώ το να υποστηρίξω, ας πούμε, τον εαυτό μου εκεί. Κατάλαβε. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ σε ένα πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή του Αντώνη, να δω και νέο αίμα με τι χορευτέ εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Οκ. Με θα μ' άρεσε πολύ. Ναι. Απλά, ας πούμε, η Άννα είναι πιο κοντά στο είδος μου, κατάλαβες, ναι. Αυτό. Λαϊκά τραγούδια ακούς. Δηλαδή θα... Ακούω κάποια, ναι. Ναι. Κάποια. Ακούω. Δηλαδή, έχεις ποτέ, ρε παιδί μου, έτσι στεναχωρηθεί και έχεις πει πω, τα αλκάδια σας. Ξέρεις ποιο άκουγα. Του Κακοσέου, νομίζω. Άκουγα. Α, το τελευταίο τώρα. Κάνε μας τη χάρη. Κάνε μας τη χάρη. Αυτά έχω σπάσει με αυτά. Επίσης, έχω πληροφορίες ότι πήγες και στη Μαρινέλα πριν λίγες μέρες. Πήγα στη Μαρινέλα. Ξετρελάθηκες. Όχι, έπαθα σοκ. Πήγαμε το Γκατινάκι, το φίλο μου. Και δεν το πίστευα. Λέω ότι όταν είσαι star και είσαι ταλαντούχος άνθρωπος, ας πούμε, και γεννήθηκες για να κάνεις αυτό, δεν θα σβήσει ποτέ. Ας πούμε, τι σου έκανε εντύπωση. Η γυναίκα αυτή. Εκτός από τη φωνή που είναι κρύσταλλο, έτσι. Κρύσταλλο. Και είναι και... μεγάλη η γυναίκα. Τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Κουνιότανε πιο άνετα από μένα, ας πούμε. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Την ήξερε καθόλου τη Μαρινέλα από ελληνικές ταινίες και από αυτά. Τα λέει τα πάντα και η μαμά μου κιόλας πριν φύγει. Ακούγαμε πάρα πολύ. Δηλαδή πήγα και είδα ότι τα ήξερα, κατάλαβες. Τι απίθανη γυναίκα είναι αυτή, ε. Δεν καταλαβαίνεις. Αλήθεια, έμεινα με το στο μυθό. Ναι. Λέω, δεν γίνεται, παιδιά. Και τώρα μιλάμε για μια γυναίκα που είναι θρύλος. Και θέλω να πω τα ηλικία της, ξέρεις, κάποιοι άλλοι τα έχουν παρατήσει. Καλέ, εδώ εγώ είμαι 22 και άμα χορέψω λίγο πονάει η μέση μου τώρα, τι μου λες. Ρόζα, 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 μη μ' αφήνεις ακόμα, είναι τόσα μυστικά που δεν σου έχω πει. Λοιπόν, Μαρσό, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο, κάποιος που δεν έχει ακούσει Μαρσό. Ναι. Εδώ, εκεί στην κάμερα. Τι θα του έλεγες. Ναι, τι θα έλεγες. Θα του πω ναι. Να εκεί, ακούσεις... Εκεί, εκεί, εδώ, λοιπόν, ναι. Άκουσα με εσύ που δεν έχεις ακούσει Μαρσό. Σηκώνει τώρα το κρεβάτι. Για πες μου. Νιώθω ότι κάτι στη μουσική μου, θα νιώσεις κάτι κοινό μαζί μου, στην μουσική μου. Νιώθω ότι θα ταυτιστείς κάπως και να μ' ακούσεις για να δεις το τι έχω να πω και το τι θα θίξω σαν θέμα και τι θα σε κάνω βασικά να νιώσεις. Όσο χρονών και αν είμαι. Όσο χρονών και αν είσαι. Δηλαδή ακόμη και αν είμαι 40, 45... Καλέ και 100 χρονών να είσαι. 40, 45, 50...
Έχω fans πάρα πολλές τέτοιες. Ναι. Έρχονται στο live, κλαίνε. Άρα η Μασό είναι και για 60 και για 70 και για 80 και για 90. Και για 3 χρονών είναι η Μασό. Θα μπορούσες δηλαδή να πάει να πεις, κυρία Μαρινέλα, συγγνώμη λίγο, μπορώ να σας κάνω κι εγώ ένα show? Δεν θα της μίλαγα, νομίζω. Γιατί? Νομίζω ότι θα λιποθυμούσα. Αλήθεια? Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όταν θαυμάζω πάρα πολύ κάποιον, νιώθω, ρε παιδί μου, σαν να μην μπορώ να του μιλήσω καν, κατάλαβες. Δηλαδή και στην Έλληνα, ας πούμε, την Παπαρίστα, την γνώρισα, ήμουνα έτσι μαγκωμένη. Και μου έκανε, ας πούμε, ο Σολ, μίλα. Και με σκούνταγε έτσι με τον νόμο. Τι να πω, του λέω, δεν μπορούσα. Πιο πολύ, ο έρωτας σου πιο πολύ, αγγίζει την υπερβολή. Πες μου τι θες εν τέλει, πες μου τι θέλεις τελικά. Μια τελευταία ερώτηση πριν παίξουμε τα ακουστικά. Μάλιστα. Που θα σου κάνω 5 λέξεις, θα σου πω, να δω αν μπορείς να διαβάσεις. Έχω μια πληροφορία, όταν στο τραγούδι Αερόσακος, έκλαιγες. Ακόμα κλαίω. Και δεν μπορούσες να το πεις, ναι, στο στούντιο. Ναι. Αν δεν γίνομαι διάκριτος και αν δεν είναι κάτι προσωπικό, μπορώ να ρωτήσω γιατί? Ναι, είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που μπορώ να πω ότι με κάνει κάπως trigger. Συγγνώμη, τι σημαίνει trigger? Trigger. Δηλαδή ότι δεν μου είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, το να το πω ή να το ακούσω. Σου χτυπάει ευαίσθητες κορδές. Κάτι χτυπάει, ναι, μάλιστα, ας πούμε. Ναι. Γιατί κάπως σαν να μου θυμίζει μία περίοδο της ζωής μου που δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχικά, και είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάει και για αυτοκτονικές τάσεις και τέτοια. Αυτό, και επειδή τώρα έχω βγει από αυτό, μου είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, όταν το τραγουδάω. Είναι σαν να ξαναζήσεις πράγματα. Και θυμάμαι το τι ένιωθα και το πώς ένιωθα. Και μου είναι δύσκολο αυτό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για να... ξέχασα τον τίτλο του παιχνιδιού, για ένα... Πώς, ναι, πώς? Με ακούτε! Μπράβο, ρε Μαρσό, η Μαρσό ξέρει καλύτερα, ναι, τα παιχνίδια από μένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να βάλεις τα ακουστικά στο μικρόφωνο κοντά εκεί, για να καταλάβω. Και εσύ γυρνάς στους δρόμους, με το μπουφάν στους ώμους. Αυτά είναι. Βάζω. Το βάζεις. Εγώ είμαι έτοιμη. Ναι, ωραία, πάμε. Πάμε. Φόρα τα. Στους ώμους. Τέλεια. Ξεκινάμε. Πάμε να... δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη. Αλλά... αρχίσαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζεις. Ακριβώς, όχι δεν εσύ. Δεν φωνάζουμε. Φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε. Πρώτη λέξη. Καρφίτσα. Wow, πολύ δυνατή. Μπράβο, πάρα πολύ καλή. Δεύτερη λέξη. Πούση. Δεν μπορώ να το πω αυτό που διάβασα. Πούση. Διαβάζω. Εσύ μπορεί να διαβάζεις. Εγώ δεν λέω αυτό. Πούση. Πουγγί. Πούση. Πούση. Δεν καταλαβαίνω. Πούση. Πούση. Μούση. Μπράβο. Μπράβο. Φοβερό. Πάρα πολύ καλή. Είδες που δεν ήταν κάτι κακό. Βεντούζα. Βεντούζα. Πολύ καλή. Πάρα πολύ ωραία. Γλάφκομα. 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 Καλά, με έχεις πεθάνει, έτσι. Δεν μιλάμε για φοβερό πράγμα. Στρίβι. Τσιρλιό. Φανταστική. Τσιρλιό. Τσιρλιό. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή. Ουγδούπος. 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 Χτού. Έλα, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Έλα, πάμε το βρω. Ωραία. Όχι, πες το πάλι. Ωραία. Στρίδι. Τσιτσίδι. Μπράβο. Φοβερό. Με το στρίδι έχεις, με δουλεύει. Έχεις ένα πρόβλημα με το στρίδι. Φοβερό. Και πάμε ξανά στο επόμενο που είναι χαμούρα. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί? Χαμούρα. Χαμούρα. Είναι επίθετο ιαπωνικό. Λι χαμούρα. Η
Λιχαμούρα. Λιχαμούρα. Είναι γνωστός τραγουδιστής. Ο Λιχαμούρα. Ποντίκι. Τι? Ποντίκι. 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 Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Πατούσα. Πατούσα. Πολύ δυνατή. Κούτσα. Κούτα. Κούτσα. Κούτρα. Κούτσα. Κούτσα. Κούτσα, κούτσα. Μπράβο, 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 πάρα πολύ καλή. Παύλα. Παύλα. Άρωτρο. Συγνώνη. Δικιά της λέξη. Συγνώνη. Hello, what you say? Άρωτρο. 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 Δεν το έχω αυτό. Δεν το έχεις. Όχι ο Ταλατάχα. Ναι, και Βαριοπούλα. Τι? Βαριοπούλα. Βαριοπούλα. Βατόμουρα. Κέρδισα. Μπράβο. Φανταστικά. Δεν βρήκα καμία. Όχι, όχι, φανταστικά, αλήθεια, ειλικρινά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η υπέροχη μοναδική Μπάρσο!